Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε για άλλη μια φορά ο βουλευτής Εύρου της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης αναφορικά με τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή. Αυτό που μπορώ να σας πω έτσι περιληπτικά είναι ότι καταγράφησαν οι λαθρομετανάστες που βρίσκονται στο κίτ φυλακίου και στο Προκεκά, που υποτίθεται είναι αυτοί οι οποίοι είναι στο κίτ αυτοί που κατέθεσαν αίτηση ασύλου, αλλά και στο Προκεκά που κρατούνται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται θα πάνε για απέλαση, που ποτέ φυσικά δεν πάνε για απέλαση, γιατί όπως γνωρίζετε ψήφισε η Νέα Δημοκρατία νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση αυτών. Με αποτέλεσμα, εφόσον καταγράφονται ως μόνιμος πληθυσμός, θεωρώ εκούσια και όχι ακούσια. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που μιλάει για ενσωμάτωση από πολίτες τρίτων χωρών για να λύσουμε το δημογραφικό. Να καταγράφονται κάποια χωριά, παραδείγματος χάρη το Φυλάκιο που, είναι στο, που εδράζει το ΚΙΤ, πάνω από 500 κατοίκους, οι οποίοι πραγματικοί κάτοικοι στο Φυλάκιο δεν είναι πάνω από 250. Με αποτέλεσμα, οι μικροεπαγγελματίες του χωριού, διότι μιλάμε για μικροεπαγγελματίες, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε βαριά βιομηχανία, τίποτα δεν υπάρχει στο Βόρειο Εύρο και στο Νότιο, αλλά πολύ περισσότερο και πολύ πιο άσχημα τα πράγματα είναι στο Βόρειο Εύρο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να καταγράφονται πάνω από 500 κατοίκους και ο μπακάλης του χωριού, ο ψιλικατζής του χωριού, ο καφετζής του χωριού να αναγκάζεται να πληρώσει και τέλος επιδιδεύματος. Και να αναγκάζεται να πληρώσει μια τέτοια φορολογία όπως πληρώνει ένας κατασυμματάρχης στην Ερμού στην Αθήνα ή στο Κολωνάκι στην Αθήνα. Η εθελούσια αμέλεια της κυβέρνησης για την περιοχή του Εύρου είναι εμφανής, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πάρης Παπαδάκης, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, το δημογραφικό πρόβλημα τέθηκε στο επίκεντρο, ενώ ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό πρόγραμμα και δεν καταβάλλεται καμία προσπάθεια. Πυροβολούμε οι ίδιοι τα πόδια μας και ψάχνουμε να βρούμε να μας σώσουν. Και παρακαλάμε ή απαιτούμε ή όπως θέλετε πέστε να μας σώσουν, ζητάμε να μας σώσουν από αυτούς οι οποίοι καταδικάζουν τον Εύρο και ειδικά τον Βόρειο Εύρο σε μια τέτοια παρακμή. Δίπλα στην Τουρκία βλέπουμε την Αδριανούπολη, η οποία αυξάνεται, εδρεύουν εργοστάσια, εδρεύουν εταιρείες, έχει φτάσει ο πληθυσμός τους πάνω από 200.000 και ο Βόρειος Εύρος και γενικά ο Εύρος έχει χάσει τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν σας μιλάω για 100 χρόνια και 200 χρόνια, έχει χάσει 15.000 με 16.000 κατοίκους. Αυτό σημαίνει πληθυσμιακά ότι έχει χαθεί ένας Δήμος Σουφλίου και ένας Δήμος Σαμοθράκης.